στο Βόλο γίνονται, έχουμε εξαιρετικά γεγονότα τα οποία συνάδουν απολύτως με την εξαιρετική ποιότητα, με την υψηλή αισθητική, με το ήθος, με την ευπρέπεια της εκεί δημοτικής αρχής. Είχαμε λοιπόν το απίθανο δημοτικό σύμβουλος της πλειοψηφίας, του Μπέου δηλαδή, να προσέρχεται σε συνεδρίαση της επιχείρησης σύνδρευσης με μάσκα, κουκουλοφόρος, να γρονθοκοπεί σύμβουλο άλλης παράταξης, της Λαϊκής Συσπήρωσης, να τον βάζει στα πόδια, οι υπόλοιποι άνθρωποι που ήταν εκεί να τον προλαβαίνουν, να του βγάζουν τη μάσκα και να αποκαλύπτουν, να ανακαλύπτουν ότι πρόκειται για δημοτικό σύμβουλο του Μπέου. Είναι στη γραμμή ο κύριος Ριζόπουλος. Κύριε Ριζόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Βογιόπουλε. Είναι μαζί μας ο κύριος Απόστολος Ριζόπουλος, είναι ο επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης στο Βόλο. Πείτε μας τα πραγματικά περιστατικά. Είναι όπως τα περιγράφω? Ακόμα χειρότερα. Δηλαδή? Διότι ο κύριος Ζαχίλας, να πούμε και όνομα, Βασίλης Ζαχίλας λέγεται ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας του συνδυασμού, δηλαδή του Αχιλλέα Μπέου, και πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων, στέλεχος της Δημοτικής Αρχής δηλαδή, κατέβηκε από το γραφείο του, το οποίο βρισκόταν ένα όροφο πάνω από τα γραφεία της ΔΕΙΑΒ, μεταμφιεσμένος, με μάσκα που σκέπαζε όλο το κεφάλι από κρυάτικη και μεταμφιεσμένο και το σώμα του το ίδιο για να μην αναγνωριστεί, κατέβηκε πριν να αρχίσει η συνεδρίαση, όχι μέσα στη συνεδρίαση, και κατάφερε ένα χτύπημα στο πρόσωπο του Κώστα Γαργάλα, το Δημοτικό Σύμβουλο της Λαϊκής Συσπήρωσης. Ο Κώστας Γαργάλας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε να συμπορευτεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και να συνεργαστεί, και είμαστε μαζί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το κατάφερε ένα επικίνδυνο χτύπημα στο πρόσωπο. Ήταν μια επίθεση προσχεδιασμένη που προσομοιάζει, μοιάζει σε χτύπημα ανθρώπων του υπόκοσμου, σε μαφιόζικη δράση ανθρώπων του υπόκοσμου. Αυτό είναι το περιστατικό. Βέβαια πήγε να διαφύγει ο κύριος αυτός. Ο Κώστας Γαργάλας μέσα στη ζαλάδα που είχε και από το χτύπημα, μαζί με άλλους εκεί δημοτικούς συμβούλους, καταφέραν να τραβήξουν τη μάσκα από το κεφάλι αυτού του ανθρώπου, αυτού του τραμπούκου, και να αποκαλυφθεί ότι τελικά ήταν ο συγκεκριμένος σύμβουλος, μέλος της πλειοψηφίας, δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του Αχιλλέα Μπέου, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει. Ο ίδιος στην πρώτη συνέντευξη που έδωσε μετά το γεγονός, αφού κρύφτηκε και απέφυγε για το αυτόφορο, δήλωσε ότι ήταν ένα τυχαίο επεισόδιο στο οποίο είναι πλάκινο, όπως λέει, χάνοντας δυστυχώς την ψυχραιμία του. Ουσιαστικά είναι αισχρές και αστήρικτες δικαιολογίες, διότι δεν υπήρχε επεισόδιο στο οποίο είναι πλάκιν, ούτε υπήρχε κάποιο άλλο επεισόδιο που να έχει προηγηθεί, ούτε υπήρχε προκλητική συμπεριφορά, ούτε υπήρχαν ύβρις και ηρωνίες όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, αλλά ήταν, όπως είπα και πριν, ένα σχεδιασμένο, προσχεδιασμένο, μεθοδευμένο χτύπημα και μάλιστα στο κεφάλι. Πόσοι άνθρωποι ήταν μάρτυρες του τι συνέβη, κύριε Ριζόπουλε? Ήτανε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΜ, τα οποία βρισκόταν στον όρφο τη στιγμή που αποκαλύφθηκε το ποιος κρύβονταν κάτω από την κουκούλα. Και επειδή αυτός ο κύριος λέει είναι πλάκιν, που σημαίνει ότι κάτι είχε προηγηθεί. Είχε προηγηθεί τίποτα. Υπάρχουν μάρτυρες, λοιπόν, αυτό λέω. Υπάρχουν μάρτυρες που το βεβαιώνουν αυτό. Βεβαίως υπάρχουν μάρτυρες, δεν αμφισβητείτε αυτό. Και μάλιστα προσπάθησε να διαφύγει μασκαρεμένος για να μην αποκαλυφθεί. Το ότι τραβήχτηκε η μάσκα από το πρόσωπό του και αποκαλύφθηκε ποιος ήταν αυτό το οποίο, δηλαδή, θα έφευγε και θα ισχυριζόταν άλλαντάλλον, ας πούμε, και η Δημοτική Αρχή. Αποκαλύφθηκε δηλαδή ότι ενδεχομένως να ήταν σχεδιασμένο και από τη Δημοτική Αρχή. Η συνέχεια ποια είναι? Καλά, αυτός παρετήθηκε από τη μάθη. Ποια είναι η συνέχεια? Ναι. Απλά να σας πω το εξής, κύριε Μπογιόπουλο, ότι το χέρι του συγκεκριμένου συμβούλου το σήκωσε εσείς χρησιμοποιήσατε, δεν είναι απρεπής και αγενής και χωρίς αισθητική η συμπεριφορά του Δημάρχου. Είναι μια εκβιαστική, χυδαία, απειλητική και τρομοκρατική συμπεριφορά,
μια συμπεριφορά απέναντι στους δημοτικούς συμβούλους της Λαϊκής Εισπύρωσης των εκλεγμένων του Κομμουνιστικού Κόμματος και άλλων αγωνιστών, στην πραγματικότητα είναι ο ηθικός αυτουργός, διότι όλο το προηγούμενο διάστημα έλεγε θα φάτε χαστούκια, θα φάτε ξύλο, ξύρισε το μουστάκι, ήταν τέτοια η συμπεριφορά του, γι' αυτό και λέμε ότι τελικά το χέρι του συμβούλου δεν σηκώθηκε από μόνο του, ότι έχει πίσω ακριβώς όλη αυτή την επιχείρηση τρομοκράτησης από τον Αχιλλέα Μπέο των συμβούλων της Λαϊκής Εισπύρωσης και άλλων αγωνιστών. Γιατί? Γιατί στην πόλη του Βόλου συμβαίνουν πράγματα, για να τα ακούσει όλος ο κόσμος μας, μας ακούει αυτή τη στιγμή, συμβαίνουν πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την προώθηση μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Επιγραμματικά, υγροποιημένο φυσικό αέριο δίπλα στην πόλη του Βόλου, σε κατοικημένη περιοχή, μέσα στον παγαστικό, δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει, μια τεράστια πλωτή δεξαμενή, η οποία πέρα από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μας εμπλέκει και στους ενεργειακούς ανταγωνισμούς με τις εξελίξεις που έχουμε και στην περιοχή μας, στην Αττική Μεσόγειο. Η περιοχή του Βόλου είναι μια απέραντη αμερικανοανατολική βάση. Όλα τα στρατόπεδά της. Είμαστε η Σούδα μαζί με τη Λάρισα, η Σούδα της κεντρικής Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Έχουμε εκατομμύρια τα οποία δίνονται με αυτά τα ζητήματα, τα έχουμε καταγγείλει εμείς. Εκατομμύρια τα οποία δίνονται με αναθέσεις, έτσι ώστε η καταστροφή με αφορμή τον Ντάνιελ και η καταστροφή να γίνει η ευκαιρία, όπως λέει και η κυβέρνηση, δεκάδες εκατομμύρια δίνονται αυτή τη στιγμή με απευθείας αναθέσεις σε εργολάβους. Έχουμε μονάδα επεξεργασίας εκατομμυρίων, η οποία προωθείται να γίνει για να παράγει το SRF, TERDEF, για την καρκινογόνα καύση σκουπιδιών στην Αγέτη, η οποία θα επεκταθεί και μέχρι το 30 σχεδόν όλα τα καύσιμα στην Αγέτη είναι σκουπίδια. Για όλα αυτά τα μεγάλα προβλήματα σε μια πόλη όπου οι υποδομές απειλούν, είναι τέτοιες ώστε απειλείται η ζωή των ίδιων των βολιωτών, όπως αποδείχθηκε και με τις τελευταίες πλημμύρες που γίναν τεράστιες καταστροφές σε όλη την πόλη, όπου σε μια πόλη λοιπόν που ουσιαστικά τα κέρδη αυτών των ομίλων απειλούν τις ζωές των βολιωτών, εμείς βγαίνουμε και τα λέμε, τα καταγγέλνουμε διαρκώς στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα αναδεικνύουμε και όχι μόνο αυτό, αλλά προσπαθούμε όσο μπορούμε και ως Δημοτική Σύμβουλη, με αυτή μας την ιδιότητα, να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη ενός κινήματος για να σταματήσει αυτή η αντιλαϊκή πολιτική που απειλεί στην κυριολεξία τη ζωή και των βολιωτών. Πείτε μου κάτι, κύριε Ριζόπουλε. Βλέπω εδώ στην δήλωση που έχει κάνει αυτό το μπουμπούκι ότι ευχαριστώ, λέει, το Δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και για τη μέχρι τώρα συνεργασία μας. Σας γνωστοποιώ ότι υπέβαλα σήμερα την παραίτησή μου από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου, αλλά θα συνεχίσω να στηρίζω πλέον ως απλός πολίτης την παράταξη Μπέου στο Βόλο. Ο Δήμαρχος τι λέει για όλα αυτά εκεί? Ο Δήμαρχος μιλάει για μεμονωμένο επεισόδιο και μάλιστα σε ανακοινώσεις που έβγαλε και χθες και σήμερα όλους εμάς που σταθήκαμε απέναντί του με αφορμή και αυτό το επεισόδιο και που στεκόμαστε, έχει χρησιμοποιήσει διάφορα κοσμητικά επίθετα, μπαχαλάκιδες, το ΤΕΜ, Ξωάνα, παλαιολιστική αριστερά, τέλος πάντων. Συγγνώμη, αυτά είναι... Έχει σε ανακοινώσεις που έβγαλε. Αυτά είναι σε ανακοίνωση, σε ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής του Αχιλλέα Μπέου. Συγγνώμη, αυτά είναι σε ανακοίνωση για ό,τι έκανε ο μέχρι προχτές Δημοτικός του Σύμβουλος. Ακριβώς. Είναι αμετανόητος. Θα έπρεπε να βγει τουλάχιστον. Να πει ένα συγγνώμη, αδερφέ. Συγγνώμη και εκ μέρους του Δημοτικού του Συμβούλου. Δυστυχώς όμως, όχι μόνο συνεχίζει να στοχοποιεί, πρώτον. Δεύτερον, σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο τελικά δεν έγινε, κάναμε μια κινητοποίηση ακριβώς για να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί η στάση του ήταν υβριστική απέναντι σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους συναγωνιστές που μαζευτήκανε, ακριβώς για να ανοίξει συζήτηση για όλο αυτό το ζήτημα, για όλη αυτή την τρομοκρατική, μαφιόζικη και εγκληματική επίθεση την οποία έγινε. Και στο τέλος της συνεδρίας σας ακούγεται στο YouTube, αν ακούστε το, δείτε τη συνεδρία όπως ακριβώς καταγράφηκε και τα λοιπά, γύρισε στον Κώστα Γαργάλα και του είπε «Βάλε μυαλό εσύ». Δηλαδή συνέχισε αυτό που έκανε το προηγούμενο διάστημα, αυτό που σήκωσε το χέρι του Δημοτικού Συμβουλού,
συνέχισε να απειλεί στο ίδιο μοτίβο όπως ακριβώς και πριν από το συγκεκριμένο περιστατικό. Εμείς αυτά δεν φοβόμαστε, δεν τρομοκρατούμαστε, δεν υποχωρούμε και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα είμαστε εκεί, θα απαιτήσουμε να συζητηθεί το θέμα, να τοποθετηθούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι όλοι πάνω στο ζήτημα και θα αγωνιστούμε για όλα αυτά τα μεγάλα προβλήματα που έχει εδώ η πόλη μας και ο τόπος μας. Η πόλη μας και ο τόπος μας δεν θα σταματήσουμε και πραγματικά θα αγωνιστούμε για να σταματήσει και όλη αυτή η εκβιαστική, απειλητική, τρομοκρατική επίθεση που υπάρχει διαρκώς. Δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός όπως αναφέρει ο Μπέος. Λοιπόν, και φυσικά θα απαιτούμε να δρομολογηθούν άμεσα όλες εκείνες οι ενέργειες για τη δίωξη και την παραδειγματική καταδίκη αυτού του ανθρώπου. Έτσι ώστε να δεχτεί χτύπημα η τακτική της Δημοτικής Αρχής. Θα αγωνιστούμε να μην περάσει η τρομοκρατία. Μαθαίνω υπάρχει προκαταρτική εξέταση που έχει παραγγείλει το αστυνομικό τμήμα Βόλου και η εισαγγελία, στο αστυνομικό τμήμα η εισαγγελία του Βόλου για όλα αυτά τα οποία μας περιγράφεται. Ναι, έχει ξεκινήσει, ήδη έχουν γίνει καταθέσεις και υποβάλλονται μηνύσεις με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά από τέλος πάντων που έχει μαζέψει και ο δημοτικός μας σύμβουλος ο Κώστας Γαργάλας και το επόμενο χρονικό διάστημα θα αρχίσει αυτή η προκαταρτική εξέταση και φυσικά θα επιβληθούν οι μηνύσεις όπως και για το σημερινό. Θα επιχειρήσουμε να επιβάλλουμε μήνυση, να κάνουμε νέα μήνυση ως συνέχεια της εκβιαστικής, όπως είπα, και έκφρασης αυτής της Δημοτικής Αρχής. Μάλιστα. Κύριε Ριζόπουλο, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.